Για το επόμενο raw vlog. Επιτέλους, αυτό το πυρέξ το έχει κλέψει εδώ και ένα μήνα. Αυτό το πυρέξ. Πήρε το παστίτσιο του Βασάλου, το έφαγε όλο. Θα ζήσουμε μεγάλη στιγμή. Πώς πήγε το πρώτο γύρισμα? Κοίταξε, το πρώτο γύρισμα πήγε σαν την πρώτη φορά του σεξ. Είναι ωραία, η πρώτη κρυάδα. Με δυνατότητες, αλλά πρέπει να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Κουβεντιάσουμε και θα το βρούμε. Τ' άρεσε εσένα το πρώτο γύρισμα? Top το πρώτο γύρισμα. Και πού να δείτε τα επόμενα? Άμα δεν σας είχα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Ήταν κακό αυτό το vlog. Το μοντάζ ήταν κακό. Όχι, ήταν πλαστικό. Ήταν κακό το μοντάζ. Ήταν πολύ πράγμα. Δηλαδή είχε κούτες. Μαρία, γιατί γελάς? Για σένα μην είναι. Αυτό που έβγαλε. Από το Raw House. Το σημερινό. Που ήταν 15 λεπτά. Βέβαια και ο άλλος που έχει Parkinson. Δεν λες αυτό που είσαι και εσύ μέσα? Όχι. Α, λες το σημερινό του Raw House. Γι' αυτό, επειδή δεν ήταν μέσα μάλλον, τον πείραξε. Σε ενοχλεί που δεν είσαι εδώ. Μήπως είδε παλιούς φίλους και φοβήθηκε μάλλον. Μου λέει τι κάνει αυτός εδώ και τέτοια, μου έλεγε. Όχι, μου έκανε εντύπωση. Γιατί σου έκανε εντύπωση? Να δεν σε νοιάζει. Ναι, δεν σε νοιάζει. Γυρνάει η ζωή. Η ζωή γυρνάει. Πάρα πολύ κουραστικά άτομα εδώ πέρα μέσα. Αλήθεια, ποιους? Εσένα. Ναι, άντε γαμίσου, ναι. Κανονίσου. Άντε γαμίσου. Θα μπει αυτό. Και τον Μάριο. Εγώ ρε μαλάκα. Όλοι που είναι easy going άνθρωποι. Ah. Ο Νίκος, ο Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ που σου λέει ότι είναι χάλια το vlog σου, τι χαίρεσαι. Καλά, εντάξει. Εσύ τα τράβηξες. Εσύ καλά τα πλάνα σου, είναι χάλια. Είναι έτσι. Εντάξει, μπορώ που φέρετε κάτι εδώ πέρα. Οκ. Γράφει άραγε ήχο τώρα, είναι πάλι στο slow motion. Είμαι στούντιο, έχω έρθει από το πρωί, ήρθαν εδώ, βάψαν. Και συνειδητοποίησα ότι όλα τα πλάνα που έχω τραβήξει είναι σε slow motion. Γι' αυτό πάμε λίγο να σας δείξω αυτό. Το βάψαν άσπρο, μάλλον θα το είδατε, αλλά ανάψω και αυτά. Και εδώ έχει κάτι λάμπες οι οποίες τις βγάλαμε τώρα για να το βάψουνε. Είναι αυτό εδώ. Και σκέφτονται να βάψουν αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Το χρώμα της λεπτοτενίας, δηλαδή να γίνει ροζ, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Γράψτε κάτω εδώ στα σχόλια αν είναι κομπλέ. Αυτό μάλλον θα είναι το πρώτο ρο vlog της χρονιάς. Καλή χρονιά. Εγώ τώρα φεύγω από το στούντιο. Πάω σπίτι μου γιατί πάλι μόνο εγώ ήρθα. Τώρα που θα ανέβει αυτό, άραγε θα έχουν ανέβει όμορφα πραγματάκια. Δεν ξέρω. Πάντως μου έχουν δώσει αυτή την κάμερα για μένα. Οπότε. Θα τα λέμε πολύ συχνά. Bye! Μέρα 2 τελικά έγινε χρωματιστό αυτό. Βγάζω λίγο που βάφεται. Ναι. Κάνε εσύ διαφήμιση. Εγώ για διαφήμιση. Για τον Φίλιππο δεν βλέπω φως. Ναι, ο Φίλιππος γενικά δεν έρχεται. Μόνο εγώ έρχομαι εδώ φαίνεται. Φίλιππος έρχεται μόνο όταν έρχεται κανένας, για να πάρει καμία συνέντευξη. Ναι, μόνο στους γνωστούς έρχεται πλέον. Top. Πάρα πολύ ωραίο. Είχα δίκιο, έτσι δεν είναι? Όχι, ότι είχες δίκιο, έχεις δίκιο. Είστε top. Λοιπόν, κάνω ένα update. Σήμερα είναι Τετάρτη. Χθες είδατε που ήρθε ο Σπύρος και βάψανε το Raw House για την κατασκευή όλη αυτή λευκή. Και εν τέλει, το βράδυ, ο Φίλιππος αποφάσισε που είχαμε μιλήσει και με τον Σπύρο και αυτά ότι δεν θέλει να είναι άσπρο μαζί με τη Μέρη και να το βάψουν με χρώματα. Και ήρθε ο Σπύρος. Το project επιγραφή Raw House έκλεισε και τώρα κάτι σας το δείξω. Τώρα έχω κάτσει, βλέπω λίγο που θα ανέβει αύριο. Τώρα θα το έχετε δει. Σε όποιος δεν έχει δει, να πάει να δει τα δύο όμορφα κορίτσια που ανέβηκαν top επεισόδιο. Και κοιτάζω να δω ένα καρουζέλ να ανεβάσουμε στο ρο. Ποια φωτογραφία να μπει πρώτη, αυτή ή αυτή? Πηγαίνετε, κάνετε και follow εδώ Instagram γιατί δείτε και τα δύο όμορφα κορίτσια. Έχουν ανεβάσει top επεισόδιο. Πάμε να παίξουμε, πώς λέγεται το παιχνίδι? Ναι,
Κρύβεται. Τελείωσε αυτή η όμορφη μέρα. Φεύγω από το στούντιο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί που θα έρθει ο Βασάλος. Είμαι focus άραγε, τέλος πάντων. Για να κάνουμε το ότι θα φάμε καλέ. Βασικά θα τραβήξω γιατί δεν την περνάμε, ρε. Κάτσε λοιπόν, λίγο να φύγουμε. Καλή χρονιά! Α, έχουμε και το vlog, το έχω ξεχάσει. Είναι τώρα vlog, γιατί τώρα. Πολλά, πολλά καλή χρονιά, εύχομαι επιτυχίες. Δύο στόχους για το 24. Να γίνω. Να έχω σε κάθε βίντεο 1 εκατομμύριο views. Και ο δεύτερος. At least. Και ο δεύτερος, να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να βγάλετε όλοι λεφτά εδώ, μέρα, εδώ μέσα. Σου φτιάχνουμε εδώ ιδιαίτερα background. Ωραία, όπως βλέπω. Να. Συγγνώμη, ξανάρθα σε αυτό το υπέροχο πλατό. Η Dua Lipa που είναι πάλι. Θα έρθει, όχι στην ώρα, θα έρθει. Με την Dua Lipa τι γίνεται, Νίκο. Εδώ, στον υπεύθυνο, κάτι έχει ετοιμάσει. Ωραία, το τι θα φάμε καλέ, κάπου εδώ πέρα να γράψει έτσι, τι θα φάμε καλέ. Κάτι έχει. Κάτι έχει γίνει σήμερα. Πώς βλέπεις το Μάριο. Εγώ. Τι ύποπτος είναι λίγο. Πάντα έχει λίγο. Λοιπόν, έχω. Όχι, δεν κάνουμε αχόλ. Ξέρεις τι δεν έχω. Τι δεν έχει. Τσιγαριά ακριβίας. Γιατί μου το ζήτησε. Ό,τι μου λες το φέρνω. Αυτό να μην ρωτήσω τι είναι τέλος πάντων. Ρόζμαρι. Το αφεντικό που είναι. Του έχεις πει να μην έρχεται, ξέρω. Και γι' αυτό δεν έχει. Μπορεί να μην έρχεται. Ενοχλείο δεν έχει δουλειές ή κάνει σαν μαλάκα. Θέλεις στην πρώτη συνταγή φούρνο, δεν θέλεις. Όχι. Ωραία, θα φέρουμε και άλλα φυτά. Ωραία τα αφήνεις στο τέλος του κάθε γυρίσματος. Είμαι νοικοκύρης όμως. Ωραία, θα πας τώρα λίγο πάνω. Κάνω τι. Να κάτσεις λίγο με τον Φίλιππο γιατί σου έχουμε κάτι ετοιμάσει. Για πού, για το δικό μου κανάλι. Για το δικό σου. Ή για το δικό σας. Για το δικό σου είναι. Εάν το δικό μου πάω και να κοιμηθώ κιόλας, ένα πρόβλημα. Ωραία. Και θα σε κατεβάσουμε με κλειστά τα μάτια. Α, καλά. Εδώ μιλάμε για παράνοια κανονική. Α, σαν τα μυστικά. Τώρα. Επειδή παραπονέθηκε. Επειδή μας έπρεξε, όχι επειδή παραπονέθηκε. Αν θα τα πούμε τώρα στο βίντεο του, όλα περίμενε. Και Φίλιππος Ιωάννου εδώ. Μην κατέβεις! Άρα βλέπεις για να το ξέρεις. Α, μπορείς να τράβω. Κλείς τα μάτια σου. Κλείς τα μάτια σου, ρε μαλάκα. Θα πέσω πάνω την ηλίθεια. Μην πέσω πάνω σε κάποια κάρτα. Ναι, προχώρα, κλειστά. Κοπανίστε το κάπνο, εσχάσου. Σκάσε, μωρέ, κλειστά. Για περίμενε, κάτσε εδώ, θα σε κεντράρουμε. Content creation. 3. Άντρε, με έχει πιάσει το χέρι μου. 2. 1. Πάμε. Περισσότερο. Αλήθεια, μου φέρατε την Dua! Πιο αεροπλάνο. Βέβαια και πολύ κουραστικό συνάμα, αλλά όντως φανταστικό. Και αυτά ήταν η πρότασή μας, το τελευταίο σου επεισόδιο. Άντε, στον κοκλώνει τώρα. Μου φέρατε την Dua, ναι! Έλα λίγο. Έλα λίγο, καλή αρχή. Κούκλες. Τα λέμε για κουτσομπολάκια. Εγώ αξίζει το τι θέλετε να δείτε. Τι? Βασάλος κράζει δύο όμορφη κορίτσια. Να δούμε. Τι είναι η εμπορικό είναι το. Υπάρχει beef. Για να δούμε ποια στέλνη θα πάει καλύτερα. Πάμε να αρχίσουμε σαμπάνια. Για τη σκόπελ, γιατί ότι έμεινε καλαμάτα. Αν μπορείτε, τραβήξτε με όλα. Βίντεο, κόλτερα παντού. Εσύ δεν είπες ότι σου αρέσει το γύρισμα. Ο Πασχάλης και από πίσω. Δηλαδή εδώ πέρα στιγμή, κοίτα τι είναι. Σε έχουμε, μόνο σε κάδρος δεν σε έχουμε. Γεια σας από Τσαμπού Καλαμάτας. Ρε, δεν θα... Καρπενήσι, γνώμη ότι πει... Α, τέλειο το Καρπενήσι. Θα αρχίσουν να γίνονται raw lives. Ωραία γι' αυτό ιδέα για τρίμερο. Κάντε live στο TikTok. Αδερφέ, εδώ. Ευχαριστώ. Θα πάω τώρα τρίμερο Καρπενήσι. Σε ένα μάτσο το οποίο έπρεπε να... Έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο. Έλα η Πάμερη. Έπρεπε να είχαμε βάλει τουλάχιστον 2 γκολ. Τέλος πάντων. Είναι που αναγκάζει με μαχαίρι ανθρώπους να έρθουν να κάτσουν. Εμένα δεν με έχει φωνάξει ποτέ μία με backstage τώρα. Αγάπη μου, δεν καλώ κανέναν. Έρχονται μόνο τους οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν. Σιγά μην έρθω εγώ κάπου που δεν θα με έχουν καλέσει. Όχι, έρχονται οι φίλοι μου. Α, ευχαριστώ φίλοι μου. Μόνοι τους. Η Βάλια λέει, να σου πω πότε εισγύρισμα θα έρθω. Ο Βασάλος το ίδιο. Ποτέ, τον παρακαλάω. Ωραία είναι. Ωραία το εισθείς. Και μ' αρέσει που και το κοινό πλέον έχει το χώρο. Γιατί πάντα ήταν backstage. Φωτεινή, γιατί είσαι τόσο ευγενική. Δηλαδή βλέπεις αυτό πίσω σου και λες, α, τι ωραία. Αυτό μια χαρά είναι το κουβλάκι, το τράζ, δεν ξέρω τι βρήκε. Έχει τόσες ωραίες τα πετσαρίες με το βλάκι. Αυτό είναι πολύ αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι όντως τέλειο. Το χαμάει. Γιατί δεν γυρνάς εδώ. Ποια. Α, γενικά το έχεις στήσει πολύ. Να είμαι εγώ από αυτή τη μεριά. Μα αυτό φαίνεται, παιδί μου, δεν είναι το backstage. Πώς το αλλιώς φαίνεται.
Τι λες μωρέ μαλάκα. Μα είσαι ηλίθι. Όχι, έχουμε κάνει αυτό και το έχουμε κάνει για να το βλέπουμε. Α, οκ, πολύ ωραία. Ελάτε μια μέρα ρε μαλάκα. Ψήνω, αλλά δεν με έχεις καλέσει. Α, έρχεσαι μόνη σου, δεν έχεις έρθει ποτέ στο στούντιο. Ναι, γιατί δεν με έχεις καλέσει. Εμένα με είχατε καλέσει στο σεξουαλικό στήριξο μόνο μου. Εδώ πάμε. Αλήθεια! Δεν πατάμε. Μου το είπαν και την πρώτη φορά που ήρθα εδώ, δεν πατάμε, απαγορεύεται. Γιατί? Έχει πατήσει μόνο ένα-δύο άνθρωποι. Και τους έγκλειψαν τα πόδια για να επιτραπεί να πατήσουν εδώ πάνω. Και πρόσεξε, πάτησαν με μαξιλαράκια. Δεν πρέπει να πατήσεις κανονικά εδώ πάνω. Πρέπει να υπολογίσεις το βάρος. Μα να κάνει, τι κάνεις? Όχι, μη. Είμαι ο Σάκης Ρουβάς. Εμένα, γιατί δεν με έχεις καλέσει εδώ? Δεν είμαι αρκετά. Δεν είμαι διάσημη. Αυτό το αγαπημένο μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραίο που είναι αυτό, γαμάει όντως, πολύ έξυπνη ιδέα. Τώρα τι είναι εδώ, αυτό είναι το podcast, η γνώμη. Αυτό που αντέγραψες από σένα. Προχθές, γυρνούσα από κλάδο με δύο φίλες και περπατούσαμε. Ούτε εδώ μας έχει καλέσει. Ναι, γιατί με τον Μάριο διαφωνούμε σε κάτι. Σε τι? Εγώ λέω ότι πρέπει να έρθετε ξεχωριστά και ο Μάριος λέει ότι πρέπει να έρθετε και τρεις μαζί. Εγώ πιστεύω ξεχωριστά. Το Δημήτρη τον έχω καλέσει να έρθει εδώ και δεν έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Πότε θα είστε podcast? Εγώ δεν μπορώ. Πρέπει να το πεις αλλιώς στο επεισόδιο. Οκ, δεν πειράζει. Δημήτρη, πότε θα έρθεις? Εγώ θα έρθω όταν θα βρεθούν δύο άνθρωποι με δυνατές γνώμες και απόψεις που θα ισοβαθμίσουν τη ζυγαριά. Τι είναι, θες κάποιους που να διαφωνούν με σένα? Να ματσάρουν την ενέργειά μου. Ωραία. Εγώ θα έρθω. Εσύ έχω σκεφτεί. Για πες. Με ποιους θα μπορούσες. Ποιος? Θα σε κλείσω. Τι έχει γίνει? Η κάμερα είναι τόσο σκοτεινή. Πάλι είναι σκοτεινή. Α, όχι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει να βγάλουμε τα χριστουγεννιάτικα. Ο Μάριος έχει βγάλει τα χριστουγεννιάτικα χωρίς να το δείξει σε vlog. Να το πάρουμε έτσι όπως είναι ή με κομμάτια? Μπορούμε να το πάρουμε όπως είναι. Αφού το κρατάμε το δέντρο. Α, έχει πρέπει να βάλουμε τα λαμπάκια. Α, έχει λαμπάκια. Όχι, δεν μπορούμε να το αφήσουμε τα λαμπάκια. Να είναι έτοιμο. Όχι ρε, βάλ το ξανά πίσω. Θα το μετακινήσουμε έτσι. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το μετακινήσουμε όχι, έτσι. Όχι ρε φίλε, θα σπάσει, θα σπάσει. Δεν θα σπάσει. Α, να. Έμεινε μόνο η βάση. Ρε μαλάκα, είσαι τρελός. Όχι, περίμενε. Μείνε εδώ. Όχι, ρε μαλάκα, το κάνεις. Το κρατάς, δεν το κρατάς. Τέλος τα Χριστούγεννα. Έλα, ήταν ωραία τα φετινά Χριστούγεννα. Ναι, ποιος τα ξαναβάλει όλα αυτά στη θέση της τώρα, σκέφτομαι. Τα βάλω εγώ. Ή μήπως θα το κρατήσουμε μήνυμα. Ωραία, άρα αυτό. Αυτό το τι είναι? Αυτό κάποιος μου το έχει κάνει δώρο. Να ξέρεις. Η μαμά σου. Ναι. Που είχε φέρει ένα για σένα και ένα για τη Μέρη. Βλέπω ναι, πολύ το αξιοποίησες το δώρο. Πολύ στενάχωρο. Τι λες μωρέ. Θα μπει όμως τέτοιο. Εδώ στο background. Εδώ έχουν δει που έχει γράψει ο Σαμπάνης. Σε αφήνω στον επόμενο. Don't disturb ήταν του Σαμπάνη. Ναι, το αυτό το συνέχισε ένα αστιάκι. Ναι, έπρεπε να έχει γράψει και από φίλου του Φουρέιρα, ρε μαλάκα. Εντάξει, θα γράψουν οι επόμενοι. Τι θα είναι οι επόμενοι, άραγε. Κάνεις πρόμο στο Fipster Channel από εδώ. Μαλάκα, έχεις λυσάξει. Είναι δύσκολο το ξεστόλισμα. Δεν το κλείνω. Ο Μάριος έχει φέρει την κάμερα να κλείσουμε το vlog. Δεν κλείνω το vlog. Ντάνιελ, δεν κλείνει, αγόρι μου, το vlog. Δεν κλείνει. Παιδιά, ο Μάριος δεν ήξερε τι είναι. Τι κρύβεις από το παιδί. Ο Μάριος δεν ήξερε τη Μάρα Λίτρα. Αυτό είναι ο τίτλος του βίντεο. Δεν γίνεται να δουλεύεις στο Ροχάος και μην ξέρεις τον έρωτα Μάρα Λίτρα Κώστα Καραφώτη που είχε γίνει τη πουτάνας τότε. Παιδί μου. Το 1821 ο Καρεσκάκης. Το 2003. Ο Καρεσκάκης που χόρευε το Μάρα Λίτρα και τι να κάνω, ναι, το ξέρα. Η Μπουμπουλίνα το φέρωνε στον κορμενό της. 80% όλη η Ελλάδα περίμενε να δει το ντουέτο. Μάρο Λίτρα, μίλα μου, το επικότερο ντουέτο στην ελληνική τηλεόραση. Το επικότερο ντουέτο. Εδώ μιλάμε για έρωτα, παιδί μου, για τον απόλυτο έρωτα. Ο επικότερος έρωτας. Είναι αυτός ο επικότερος έρωτας. Γράψτε εδώ στα σχόλια ποιος είναι επικότερος έρωτας από Κώστα Καρφώτη και Μάρο Λίτρα. Παιδί μου, την Καλομήρα πώς την ξέρεις? Η Καλομήρα έχει πάει Eurovision το 8. Και έχει πει και τον εθνικό ύμνο. Λοιπόν, βάλ τον εθνικό ύμνο εδώ από Καλομήρα Ντάνιελ. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα
ιερά. Την Ασπατσίνα την ξέρεις? Ακουστά τις έχω αυτές, από τη Μαρολίτρα δεν την ξέρω. Είναι trash icon η Μαρολίτρα? Όχι, είναι icon σκέτο, δεν είναι trash icon. Η Καλομήρα είναι trash icon ή icon σκέτο? Icon. Την Εραλία Χριστίδου δεν την ξέρεις? Όχι, ούτε την Εραλία Χριστίδου. Δεν ξέρεις την Εραλία Χριστίδου? Όλοι παίρναμε τα CD τότε. Είχα κι εγώ. Α, και τώρα πήγες μετά από τόσα χρόνια, όμως το ζήσες. Είδες πως γυρνάει. Καλά, κι εγώ ήμουν 7-8 χρονών. Τι 7-8 χρονών, μωρέ? Ήσουνα πόσο, 15? Ναι, 20-25. Αφού εδώ τώρα είσαι 30 κάτι, πόσο είσαι? Περίμενε, fame story. Ελπίζω να βγει το αυθεντικό. Το φετινό. Fame story γράφει δίπλα Fipster. Το αυθεντικό. Fame story είναι, καζότανε 2002 με 2006. Ναι, εσύ τότε πόσο ήσουνα? Το 2002 ήμουν 6 με 10 ετών. Ναι, εγώ το 2 ήμουνα 2. Και μετά ξαναλέει 30 Σεπτέμβρη με Δεκέμβρη το 23. Έκανες 20 χρόνια. Ένα fame story έγινε μόνο. Τότε είχε γίνει μόνο ένα. Σου λέω το 2002 μέχρι το 2006. 4. Ο Αργυρός έχει πάει. Ναι, ο Αργυρός το θυμόμουν. Ο Λιανός. Και το Λιανό το θυμόμουν. Ο Λιανός όμως δεν κέρδισε. Όχι, ούτε ο Αργυρός. Ο Πέτρος, ο Πιλαρινός έχει πάει εκεί. Εγώ έβλεπα το fame story 1 και 2. Αυτά ήταν τα top. Θα ξαναγίνει, θα είσαι. Δεν μιλάς ποτέ. Σαν τι όμως τώρα? Σαν καθηγητής φωνητικής τώρα. Γιατί δεν πας κριτική επιτροπή? Μαλάκα, θα ήταν τέλειο απλά. Μόνο και μόνο για πλάκα να πει ο κοκλώνας στα κριτική επιτροπή. Εδώ θα μπει καρτέλα από πάνω το βίντεο των κοριτσιών. Θέλω να πάτε να το δείτε. Ερφαλιά βάλε. Μιλώ. Άρα μήπως θα γίνει ένα όμορφο κλείσιμο. Όχι, δεν κλείνει αυτό το vlog, παιδιά. Επανερχόμαστε για εμάς σε 3 μέρες. Για εσάς τώρα. Κάτι γρήγορα θα τελειώσει η μπαταρία. Είναι αυτό το vlog, έχει κρατήσει αρκετές μέρες, δεν είναι η αρχή του. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε καλύτερο podcast του κόσμου, γύρισμα. Ναι, και πάμε τώρα και στα καλά. Ποια καλά? Α, στα σημαντικά. Τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι το γύρισμα που θα κάνουμε μετά το δικό μας. Γιατί αυτά τώρα είναι εντάξει. Είναι έτσι χαλαρά. Τυπικά πράγματα, ξέρεις, καθημερινά. Μετά είναι τα μεγάλες παραγωγές. Οι μεγάλες παραγωγές. Δικάμερα, τρικάμερα, μπούμα, βάνο, μικρόφωνα, φώτα, όλα τα φώτα του στούντιο και τα σχετικά. Εδώ, το insta του Νίκου Βαλεντάνιλ. Εδώ, κάντε follow να πάει 10K. Κάντε λίγο ένα follow, μπείτε. Πόσο έχεις τώρα να πάει 10K. Τώρα. Με την έχω πει. Κάτε λίγο να πάει 10K. Γιατί κρύβεσαι? Δεν κρύβομαι. Τι νοικοκύρης όμως που είσαι. Θα κάνουμε κάτι τώρα, κάτι video reels για το insta του Row House με τον Daniel. Και εδώ ετοιμάζει το setup, φτιάχνει. Καλά, αυτή δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Τίποτα δεν έχω χρησιμοποιήσει. Δύο φορές. Έχει φτιάξει φίλτρου. Δεν πίνω καφέ γενικά για να φτιάξω. Όχι για εσένα, για τους καλεσμένους. Είναι βίντεο στο... Εγώ, Φιλίππε, βγάζω vlog τα πάντα πλέον. Αχ, δεν μπορώ να δείξω όμως τον εαυτό μου τώρα, δεν μπορώ να τον δείξω. Δεν μπορείς να τον δείξεις. Να αυτό πάει στο... Τέλος πάντων. Κάνω και TikTok vlog. Α, οκ. Okay. Αυτό θα γίνεται τώρα. Ήρθαμε για το καλύτερο podcast του κόσμου. Είναι για το Row vlog. Βεβαιότατα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στο studio. Έχω έρθει πάρα πολλές μέρες. Αλλά δεν μπορούσα γιατί, όπως βλέπετε, είμαι νοικοκυρά αλλά και μάνα. Και δεν είχα τη δυνατότητα. Αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί επέστρεψα. Στόχους για το 24 βάλαμε. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Ξέρω ότι εδώ είμαστε όλοι. Θέλουμε στόχους. Στόχους oriented. Στόχους και να. Στην πίεση. Στόχος είναι. Τα λεφτά. Πού είναι ο Φίλιππος? Να αναπτυσσόμεθα, να έχουμε ιδέες, να τις υλοποιούμε. Αλλά ξέρεις, εγώ ταυτόχρονα είμαι και 85 ετών. Θέλω την υγεία μου και την υγεία μου, την ισχύα μου, την ηρεμία μου. Γιατί εγώ ταυτόχρονα I'm dismantling πατριαρχή. Και με αγχώνω, θα μου δημιουργούν κάποιους φόβους. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Θα την καταφέρω. Τι θα συζητήσετε σήμερα? Τοξικές σχέσεις. Έτσι, να μπει χρονιά. Φτιάξαμε και ολό δικό μας mail για να μπορεί κάποιος να γράφει. Το email εδώ. Μοιραστήκανε πολύ δύσκολα πράγματα οι άνθρωποι, κυρίως βέβαια γυναίκες. Ψάχναμε και μια ιστορία από άντρα να βάλουμε. Εσύ κάτι τοξικό έχεις, Μαρία μου, να μας πεις? Ο Μάριος είναι τοξικό, είναι δύσκολο. Τι λες, μωρέ? Κάτι προσωπικό, δηλαδή κάτι που να... Είναι τώρα σε δύσκολη φάση με πετυχαίνεις, είναι η αλήθεια. Όχι, ναι. Να φύγω από την καρέκλα να κάτσεις εσύ με το φίλο. Ο Μάριος είναι case study, να ξέρεις, κανονικά. Είμαι σίγουρη. Τι ωραία.
Είναι για το Ρο Vlog, λέμε. Ρο Vlog, ρε παιδιά. Πολύ καιρό έχω. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Πώς περάσαμε τις γιορτές. Να πει ο Νίκος. Άλλο θέλω. Γιατί τώρα τα συζητάγαμε. Πολύ όμορφα πέρασα. Πού πήγες. Πού πήγες. Δεν έφυγα. Καθόλου. Δεν έφυγα, όχι εδώ. Να σου πω, Μαρία, εσύ έχεις πει στο vlog πώς έχεις περάσει. Τάπα, κάτω με τη μέρη. Τάπα, κάτω με τη μέρη. Έχουμε σήμερα το τρίτο επεισόδιο, το καλύτερο podcast του κόσμου, που σας έχουμε πει να μας γράψετε για τοξικές σχέσεις που σας τσάκισαν. Και έχουμε πάθει βαθιά κατάθλιψη. Είμαστε φρίκι. Κουρέλια, κουρέλια. Θα πείτε και για δικές σας τοξικές σχέσεις ή όχι. Κανονικά θα πρέπει να αναφέρουμε. Ίσως κάποιες έστω τοξικές συμπεριφορές. Εγώ έχω σκεφτεί μια τοποθέτηση που είναι έτσι συνολική για αυτή την κατάσταση. Ναι. Σε λίγο θα έχουμε το γύρισμά μας, το δικό μας. Α, καλά. Αυτό καλά θα πάει. Γιατί θέλω... να μην πάει καλά. Όχι, δεν λέω ότι δεν θα πάει καλά, δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι. Α, καλά, κατάλαβα. Ωραία, θα μας πεις εδώ η ποια είναι, για να τελειώνουμε. Όχι. Γιατί? Δεν γίνεται να δίνω έτσι πληροφορίες προσωπικές. Μαλάκα, αφού ήταν στο vlog. Έχεις κάσει βιντεοτερφό σου, έχουμε δει το σπίτι σου, ξέρουμε που μένεις, ξέρουμε τα πάντα. Τι μας είπες εσύ τις προάλλες, ότι δεν θέλεις να εκθέτεις την προσωπική ζωή και το σπίτι σου και αυτά. Ναι, αλλά αυτό είναι προσωπική μου επιλογή. Δεν είπαμε, μου είπες εσύ ότι δεν θέλεις. Ναι, μόλις τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό θα κλείσουμε εδώ τώρα για λίγο και θα τα ξαναπούμε. Bye. Α, έτσι πας κοντά στην κάμερα κάθε φορά και τα λες. Μου παιδιά, θα τα πούμε μετά, εντάξει. Bye. Και αφού τελειώσανε τα κορίτσια γύρισμα. Α, ήρθα. Ήρθα. Α, βλέπω. Θα γίνει ηλεκτρολόγοι, θα μας αλλάξουν τα φώτα. Ετοιμάζουμε το σετ. Για τη νέα εκπομπή του Ρο House. Ναι, αλλά καταστρέφεται το στούντιο. Πώς θα λέγεται αυτή η εκπομπή, έχουμε βρει. Εντάξει, μωρέ, έτσι κι αλλιώς βγαίνει μεθαύριο. Α, θα έχει βγει! Η εκπομπή έχει βγει! Και μετά βγαίνει το vlog. Καλά, κάτσε να δούμε όταν θα βγει. Πάντως βλέπω ότι έχει επενδύσει το Ρο House στην πιο δυνατή τη στήλη. Για να ψηφίσουμε τώρα. Το λάθος είναι. Α, βλέπω ο παρουσιαστής πιο έχει ύφος. Πώς νιώθεις, Ντάνιελ, που πριν ένα χρόνο. Τι είπες? Ήσουν μια ταπεινή πεταλουδίτσα και τώρα άνοιξε τα φτερά σου. Όχι, πώς νιώθεις πριν ένα χρόνο. Ναι, και τώρα είσαι δική σου εκπομπή. Ποιος πριν ένα χρόνο. Ποιος άνθρωπος ένα χρόνο έχει δική του εκπομπή. Ποιος πίστεψε σε σένα, ο κοκλώνης της καρδιάς σου. Ο Φίλιππος Ιωάννου μόνο, κανένας άλλος. Που σε πήρε στα πόδια, στα πόδια του, σου μάθε τι είναι το τρας YouTube και τώρα. Τι λες ρε μαλάκα. Εσύ. Τον Νίκο του πήρε παραπάνω. Όχι, αυτό σου πήρε παραπάνω χρόνο για το πράγμα. 4 χρόνια, δεν μετράει. Ο Νίκος ήρθε έτοιμος για το τρας YouTube, ήταν από μόνο. Γνωστό. Σε έμαθα τι είναι ο τρας. Εσύ μας το έμαθες. Ναι, σε σένα. Σε μένα. Πριν έρθει, κάνω Μάριος. Τι λες, αγόρι μου, δες τα βίντεο μου τα πάντα. Δες τα παλιά θάμπο. Δες τα παλιά μου θάμπο και θα καταλάβεις. Μελέτησα πριν έρθω το σερβίς. Ναι, ουφ. Πριν έρθω το κανάλι. Πες, δεν ξέρω καν πώς είμαι. Ναι. Λογικά δεν ήταν ερωτευμένος. Με ερωτευμένος με τι, με σένα. Με σένα. Ουουου, αλήθειες. Τι γίνεται σε αυτό το κανάλι. Δεν παραπονούν και πολλά πράγματα. Γιατί? Αφού είναι στο ρόλε. Πες τα. Ό,τι θες λες. Αφού, άρα, λέμε. Αφού ήρθα, τότε... ήρθα. Όταν γνωριστήκαμε, εγώ μόλις είχα χωρίσει. Εσύ και... το είχες τότε... μάθει και με διεκδικούσες. Σου είπα, Νίκο, σε βλέπω επαγγελματικά. Σου λες, παιδί μου, το έγραφε όλο το πρώτο σέλιδε. Ποιο νομίζει ότι ήσουν. Δεν διαβάζει ω πρέσο. Είστε. Καλά, τέλο πάντων. 9 παρα 20. Εσύ να λες και τον Φίλιππο. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνετε ο Νίκος και ο Ντάνιελ. Δεν καταλαβαίνετε. Το δράμα είναι αληθινό. Αυτά που γίνονται στα γυρίσματα. Δεν καταλαβαίνετε τι τραβάω. Μαλάκα, είσαι καλά. Πάμε. Δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Δεν καταλαβαίνετε γιατί ντίβες μιλάμε για Νίκο και Ντάνιελ. Έχουν κάνει 2 ώρες για να στήσουν αυτό. Να φωτιστούμε καλά. Να φωτιστούν καλά, να φτώσουν. Και τώρα αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ναι, εγώ σίγουρα την πράγμα. Άρα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Φέρετε μου μια καρέκλα εδώ τουλάχιστον. Ο Νίκος, παιδί μου, έχει ειδική πολυθρό. Έχει ειδική καρέκλα. Πού, στο άρθμα. Που συμμετέχω. Όσο δεν συμμετέχω, δεν κάθομαι. Στο podcast είσαι όρθιος. Στο πάμε. Τι λες, ρε. Τι λες. Λουλούδια, θα φάω. Μα κάτι ψέμα είναι αυτό. Θα αφήσει. Δεν χρειάζεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ναι, γιατί αλλιώς τα παιδιά δεν κάνουν like. Πρέπει θα να γίνουν κάνουμε... Πρέπει να τους εκβιάσουμε για να κάνουν like. Δεν μπορεί να τους αρέσει το content απλά δηλαδή. Ισχύει. Τελειώνει το vlog. Τελείωσε το γύρισμα. Ήταν το καλύτερο. Έχει ανέβει. Οπότε να πάτε να το δείτε. Είναι το καλύτερο βίντεο ever των παιδιών. Τέλος του vlog. Τα λέμε ξανά εδώ στο Ρο House. Κάποια στιγμή. Πέμπτη. Ναι, τον δυσκολεύεις έτσι. Ωραία, θα πει να κατορίσω. Λοιπόν, γιατί έχω εξαντληθεί από το βίντεο το σημερινό. Τα πάμε.
Τα είπαμε, έτσι. Αυτό δεν γίνεται για το ρο, είναι. Σαμπ, σχόλιο και κουδουνάκι, like. Guess who?